Έχουμε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά καταστραφεί οι στάβλοι μας. Έχουν γίνει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε τόσο πολύ απογοητευμένοι γιατί αυτό συνέβη τόσο γρήγορα. Δεν υπήρχαν πράγματα, τίποτα, ούτε να σβήσουν τη φωτιά. Καθίσαμε στο χωριό. Η φωτιά προχωρούσε να φύγει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και τελικά έγινε αυτό που έγιναν, κάηκαν όλα τα ζωντανά. Δεν έχει. Την τρίτη μέρα κάηκαν όλα. Και τα ζωντανά, οι στάβλοι, όλα τα πάντα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πιστεύω και από εσάς όμως δεν είδαμε και κάτι. Το περισσότερο, να πω για την πυροσβεστική, δεν μπορώ να πω κάποια λόγια, γιατί είμαστε μόνοι μας σε ένα χωριό, 9 άτομα και σβήναμε μια φωτιά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό έχω να πω μόνο. Κρίμα σε όλους μας. Για να επιβιώσουμε, δεν ξέρω, έχω φτάσει σε σημείο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πόσα ζωντανά καεί? Έχουν καεί 100 ζωντανά. Και τα βρήκαμε όλα ψημένα. Όλα αυτά που ρίχνουμε, τα λεφτά, δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Οι αποθήκες σκάηκαν, το τρακτέρι μόνο υπάρχει, είναι τραγικά τα πράγματα. Ζητάμε μια βοήθεια γιατί δεν υπάρχει σανός, δεν υπάρχει καρπός, δεν μπορούμε πλέον μόνοι μας να κάνουμε τίποτα. Για τα υπόλοιπα ζώα, τίποτα. Αν δεν φέρουν και κάποιες τροφές, κάποιους σανούς, να επιβιώσουν τα ζώα, τουλάχιστον να ζήσουν τα ζώα. Καήκαμε που καήκαμε, καήκαν όλα, δεν μπορούν να φάνε, δεν υπάρχει τροφή. Πώς θα ζήσουν τα ζώα? Δεν ζουν μόνα τους τα ζώα, πρέπει και κάτι να γίνει, πρέπει και αυτοί να ενδιαφερθούν για κάτι. Η φωτιά ξεκίνησε από την Καυκανιά στις 4 Αυγούστου. Σε εμάς ήρθε 5 Αυγούστου το απόγευμα, 1.30 με 2 η ώρα. Δεν άφησε, πέρασε στο χωριό Πόθου, δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν, μείναμε 10 άτομα. Προσπαθήσαμε να γλιτώσουμε το χωριό. Εδώ που είμαστε τώρα είχε μείνει ο αδερφός μου μόνος του, με 100 ζώα δικά μου και 80 δικά του. Εκαήκαν σε 0 χρόνο όλα. Με ένα μου έχουν μείνει 30 με 40 πρόβατα, δεν έχουν να τα ταΐσω απολύτως τίποτα και ζητά από την πολιτεία, από το κράτος, να μας βοηθήσει όσο μπορεί να επιβιώσουν και να ζήσουν αυτά. Τα υπόλοιπα που ζήσανε. Εμένα προσωπικά και τον αδερφό μας έχουν μείνει μόνο τα σπίτια. Τα σπίτια και 2 λεμονιές. Αν μπορεί 3 μέλη οικογένειας να ζήσουν με 2 λεμονιές, είμαστε και οι 3 άνεργοι. Τα πρόβατα μου καήκανε που είχα ένα εισόδημα, οι ελιές μου καήκανε, δεν έχω απολύτως τίποτα. Είχες δει τώρα, σύνταξη και πάσα. Μόλις έφυγε πριν, ο Μίσος Καραφάτη. Δεν τράβεσαι, δεν σε θέλουμε τίποτα. Εγώ θα πάω. Σας μιλάμε από ένα κατεστραμμένο χωριό που έχει πάθει μεγάλες ζημιές σε κτήματα, σε αγρικίες, σε αποθήκες, σε αγροτικά μηχανήματα και ευτυχώς γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Με δική μας όμως πρωτοβουλία, με παιδιά μέσα από το χωριό, με τα τρακτέρ και με αυτά, γλιτώσαμε τα σπίτια του χωριού, εκτός από ένα σπίτι που κάει και ολοσχερός. Η φωτιά ήταν φυσικά ερχόταν με μεγάλη δύναμη, ήταν ανεξέλεγκτη από όλες τις πλευρές. Καιγόμαστε ταυτόχρονα και από τις 4 πλευρές του χωριού. Αντιμετωπίσαμε πρόβλημα μέσα εδώ, δυσκολίας, μήπως καούμε και στα σπίτια και οι άνθρωποι. Ζητήσαμε βοήθεια, εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Το πρώτο τηλέφωνο το σήκωσε κάποια κυρία που μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα. Και μου είπε ότι το χωριό Πόθου είναι προς εκένωση, ενώ σε εμάς δεν ήρθε κανένας, ούτε η αστυνομία, ούτε και στο μήνυμα που έχουν στείλει το χωριό Πόθου δεν αναφέρεται για εκένωση. Και ότι σε κάθε χωριό υπάρχει ένα πυροσβεστικό. Και μου το κλείσε με πολύ άσχημο τρόπο. Ξανακαλώ δεύτερη φορά, μου μίλησε πολύ ευγενικά κάποιος κύριος από την πυροσβεστική και μου λέει: θα κάνω ό,τι μπορώ σε κάτι ό,τι είναι κοντινό από του Λάλα. Στου Λάλα, από ό,τι μάθαμε, γιατί δεν είμαστε σίγουροι για τις πληροφορίες, επειδή οι πληροφορίες έρχονται όχι πάντα σωστές. Είπαν ότι έχει εκεί δυνάμεις και πυροσβεστικά και αυτές τις υδροφόρες του Δήμου. Όμως δυστυχώς εμάς δεν έφτασε τίποτα. Έστω μία μικρή βοήθεια για τα σπίτια. Δεν ζητάγαμε κάτι άλλο, μόνο γι' αυτό εκείνη τη στιγμή. Τώρα οι ζημιές είναι εκτεταμένες, μεγάλες.
Έχουν καεί πολλά λιοστάσια, έχουν καεί πάρα πολλά, έχουν καεί πρόβατα. Καταρχήν, έχουμε απώλειες σε ζώα. Γύρω στα 200 ζώα έχουν καεί στο πόθου μόνο. Ζητάμε βοήθεια σε ζωοτροφές, γιατί αυτοί δεν έχουν τίποτα τώρα οι άνθρωποι να τα ταΐσουν, να τα κάνουν. Δεν υπάρχουν χορτάρια, δεν υπάρχει τίποτα. Τρόφιμα, μας έχουν έρθει πάρα πολλοί και μας έχουν φέρει. Μας φέρουν καθημερινά φαγητό και μας έχουν φέρει και άλλα πράγματα που, για το σπίτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, φαγητό. Το χωριό αυτό εκάηκε από μια μικρή εστία η οποία υπήρχε στην περιοχή Κρυονερίου το πρωί της Πέμπτης. Κάναμε έκκληση στην πυροσβεστική να έρθει να κάνει με το αεροπλάνο μία ρήψη, να σβήσει αυτή τη μικρή εστία που υπήρχε. Μέχρι ως το μεσημέρι, 2 ώρα, ζητούσαμε βοήθεια. Δεν παρουσιάστηκε ούτε αεροπλάνο ούτε πυροσβεστικό να σβήσει αυτή τη μικρή εστία. Μετά τις 2 ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε ένας δυνατός άνεμος και ήρθε στο πόθο από το Κρυονέρι η φωτιά μέσα σε μισή ώρα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι έγινε. Έχω ζήσει, είμαι 59 χρονών, έχω ζήσει στο χωριό αυτό 4 φορές φωτιά. Αυτό δεν το έχω ζήσει στη ζωή μου ποτέ. Αφού φοβήθηκα εγώ που είμαι τόσο ψύχρεμος, τόσο σε αυτές τις καταστάσεις είμαι τόσο... μπορώ να τα αντιμετωπίζω τόσο εύκολα αυτές τις καταστάσεις. Αλλά αυτό το φοβήθηκα και καταλήψαμε. Γιατί αν θα παραμέναμε στους στάβλους μας, στις αγρικίες μας, στα χωράφια μας, στα λιστάσια μας, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαμε. Ζημίες τι ζημίες έκανε? Ζημίες καταστράφηκαν στάβλοι όλος καιρός, εκαήκανε πολλά ζώα, εμένα προσωπικά μου κάηκαν μόνο 10. Τα υπόλοιπα είναι τραυματισμένα, χρειάζονται φροντίδα, ελιές, αγρικίες, ό,τι είχαμε, ό,τι σπίτια, στάβλοι υπήρχαν στο χωριό, κάηκαν όλοι. Ζήσαμε πολύ δραματικές καταστάσεις. Τα παιδιά μου βέβαια τα είχα διώξει, τα είχα αφήσει του Λάλα μόνα τους. Και ήρθα εδώ στο χωριό να σώσουμε τουλάχιστον το σπίτι μας. Αυτό ήταν η προτεραιότητα, να σώσουμε το σπίτι. Τα χωράφια κάτω τα είχαμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Βέβαια, αυτό... Και το χωριό. Το χωριό γεννώθηκε από μόνοι μας, δεν ήρθε κανένας. Ούτε αστυνομία να φωνάξουν να εκενώσουν το χωριό, ούτε πυροσβεστική, ούτε αεροπλάνο, ούτε τίποτα. Είμαι 45 χρονών. Και αυτό το πράγμα θα το θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ζήσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή φοβήθηκα όταν μπήκα μέσα στο χωριό και πήγα προς την εκκλησία και είδα να έρχεται η φωτιά με τόσο ορμή. Κάποια στιγμή το μετάνιωσα που έμεινα πίσω. Γιατί φοβήθηκα, λέω, θα καούμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση.